Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρεις συλλήψεις έγιναν την Τρίτη σε Άργος και Ναύπλιο στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν οι άνδρες αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Οι συγκεκριμένες συλλήψεις αφορούν ληστείες και ναρκωτικά. Με σκοπό την πρόληψη λοιπόν και την καταστολή της εγκληματικότητας, οι υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης Αργολίδος συνεχίζουν τις στοχευμένες δράσεις τους με θετικά αποτελέσματα. Το τελευταίο διήμερο είχαμε συλλήψεις τριών ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, χθες η ομάδα ΟΠΚΕ, πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας της Αργολίδος, έξω από το Άργος, προσήγαγε έναν ημεδαπό 25χρονο Ρωμά στην ασφάλεια, όπου εκεί διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του πενταμελούς εφετείου ναυπλίου για ληστεία. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα χτες το απόγευμα στον εισαγγελέα ναυπλίου, όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάξης 3 ετών και 3 μηνών και ήδη είναι έγκλειστος στις δικαστικές φυλακές. Επίσης, η ομάδα Δίας στην πόλη του Ναυπλίου συνέλαβε 25χρονο ημεδαπό, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ηρωίνης και οδηγήθηκε αυτός αρμοδίως. Και στο Άργος, προδημέρου, οι άντρες του Τμήματος Ασφαλείας Άργους συνέλαβαν 47χρονο ημεδαπό Ρωμά στη Νέα Κίο, όπου βρέθηκαν στην κατοχή του 6 φιξάκια ισόποσα των 0,5 γραμματίων έκαστο συνολικού βάρους και τα 6 3 γραμμαρίων ηρωίνης και φυσικά συνελήφθη και οδηγήθηκε αυτός αρμοδίως στον εισαγγελέα. Όπως βλέπετε, οι στοχευμένες αυτές δράσεις συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον από την υπηρεσία μας με σκοπό την πάταξη της εγκληματικότητας και του αισθήματος εμπέδωσης ασφαλείας στους πολίτες του νομού. Στο σοβαρό θέμα που ταλανίζει την Πελοπόννησο και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό την Τρίπολη, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Πέτρος Στατούλης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια μεριμνά για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ συνδράμει και τώρα όσο μπορεί, αν και δεν είναι αρμοδιότητά της, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες για το σοβαρό αυτό θέμα. Επίσης, αναφέρθηκε στην αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας που θα πρέπει να γίνει άμεσα. Εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε θέσει τις προτεραιότητες. Όσοι μας άκουσαν δεν έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όσοι δεν μας άκουσαν έχουν πρόβλημα. Αλλά αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και τις δυσκολίες, είμαστε εδώ προσφέροντας βοήθεια προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε να προσεγγίσουμε και να επιλύσουμε το πιο δύσκολο πρόβλημα που είχε ποτέ περιφέρεια στη χώρα μας και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η οριστική λύση του προβλήματος στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ανάπλαση των ΧΑΔΑ, των χωματερών που αποτελούν μια φοβερή πληγή στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Μεγάλο το θέμα των σκουπιδιών, όχι μόνο στην Τρίπολη, αλλά σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου και της Ελλάδας κατ' επέκταση. Κατερίνα Κουρτέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και είδαμε ότι απασχόλησε και την Τρίπολη, βέβαια, και την απασχολεί σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι τα σκουπίδια παραμένουν εκεί στην πόλη μέσα και, βέβαια, κάποια στιγμή θα αποτελέσουν και εστία μόλις για τους πολίτες, για τους κατοίκους που πραγματικά ταλανίζονται από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Να πούμε όμως ότι έχουμε μιλήσει για το και με τον Περιφερειάρχη και χθες που ήταν εδώ στην Αργολίδα για το αναπτυξιακό πρόγραμμα 2014-2020, τον ρωτήσαμε και πάλι τι πρόκειται να γίνει με αυτό το θέμα. Μας είπε ότι γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν είναι θέμα της περιφέρειας. Θέμα της περιφέρειας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία τον Ιούνιο μάλιστα πρόκειται να βγει και σε δημοπρασία, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Περιφερειάρχη, σε προηγούμενες συνεντεύξεις που είχαμε κάνει. Και αυτό έχει αναλάβει ο περιφερειακός σχεδιασμός. Τώρα, όσον αφορά την τωρινή διαχείριση των απορριμμάτων, υπεύθυνοι είναι οι Δήμοι, οι οποίοι πρέπει και ο ΦΟΣΔΑ, βέβαια, ο φορέας διαχείρισης απορριμμάτων του κάθε νομού, ο οποίος πρέπει, ας το πούμε, να επιλύει τα προβλήματα αυτά.
Να πούμε λοιπόν ότι συνδρομητικά λειτουργεί η περιφέρεια υποβοηθώντας, όπως είπε, στο έργο των Δήμων, σε όποια σημεία μπορεί ο Περιφερειάρχης. Αυτό δήλωσε, ενώ επί της ουσίας οι πολίτες ταλανίζονται από το θέμα αυτό. Το θέμα των διδήμων, από ό,τι μάθαμε, που είχαμε και ένα οξύ πρόβλημα για την Αργολίδα, λύθηκε, μεταφέρομενα τα σκουπίδια, ενώ τα σκουπίδια μεταφέρονται πλέον στην Φυλή, με κόστος οπωσδήποτε. Και να δούμε πλέον πώς θα ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός, γιατί πρέπει αυτό το θέμα, λόγω των προστήμων που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει πλέον στις ανοιχτές χαδάν, ένα θέμα πάλι επίσης πολύ καυτό που πρέπει να κλείσει, πώς λοιπόν θα ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός για να μπορέσουν τελικά οι πολίτες με χαμηλό κόστος όσο γίνεται να καλύψουν το σοβαρό αυτό θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήματων. Για το θέμα της ΧΑΔΑ που βρίσκεται στα όρια Άργους Νεασκίου δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Όχι, δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Τώρα πλέον θα γίνει ολοκληρωμένη διαχείριση. Από ό,τι μας λένε, θα βγει ο περιφερειακός σχεδιασμός όταν ολοκληρωθεί το θέμα και θα δούμε πού ακριβώς θα είναι και ο χώρος συγκέντρωσης των σκουπιδιών. Γιατί χώρος συγκέντρωσης θα είναι πλέον των σκουπιδιών, εκεί θα γίνεται βέβαια και επεξεργασία τους. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει πρώτα να κλείσουν οι ΧΑΔΑ για να σταματήσουν τα πρόστιμα και στη συνέχεια να βρούμε τρόπο πώς θα ολοκληρωθεί ο περιφερειακός σχεδιασμός για να μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους κάποτε διαχείριση. Πρέπει να κλείσουν, γιατί ασφαλώς. Βλέπουμε ότι πολλές συζητήσεις γίνονται και το καλοκαίρι έρχεται και πάλι πυρκαγιές και η Κατερίνα θα τρέχεις και εσύ και όλα τα συνεργεία. Για να το καλύψετε. Να σε ευχαριστήσουμε. Κάλπες στήθηκαν στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου στο Άργος και εξελέγει η νέα διοίκηση και τα όργανα της Ελεγκτικής Επιτροπής. Να σημειωθεί ότι ήταν αναγκαία κίνηση για τον εμπορικό κόσμο του Άργους, αφού μετά από 6 χρόνια εκλέγεται νέα διοίκηση που αναμένεται να προωθήσει τα πολλά προβλήματα του κλάδου. Εμείς, σαν Εμπορικός Σύλλογος, απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, να σας ευχαριστήσουμε για τα 6 χρόνια που μας βοηθήσατε με την παρουσία σας και με την ενημέρωση που κάνετε τους συναδέλφους. Να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες, να ευχαριστήσουμε και τα δύο ψηφοδέλτια που μας έστειλαν εμάς το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να κρατήσουμε το Σύλλογο για λίγους μήνες, αλλά δυστυχώς 6 χρόνια. Ήταν μια άψογη διαδικασία. Συμμετείχαν 129 συνάδελφοι, τους ευχαριστούμε και χρειάζεται με την παρουσία τους και με τη δύναμη να βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Καταρχάς θα ξεκινήσω με το να ευχαριστήσω όλα τα μέλη που μας ψήφισαν. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εκλογική αναμέτρηση, ήρεμη. Ψήφισαν 116 από τους 126. Να ξεκινήσω και να αναφέρω με σειρά ψήφων. Πρώτος, Καλοθέο Αντώνης, 88 ψήφους. Δεύτερος, Μητσόπουλος Δημήτρης, 75 ψήφους. Τρίτος, Βίρλος Ιωάννης, 71 ψήφους. Αναγνωστόπουλος Μιχάλης, 67. Κατσάνου Δήμητρα, 57. Παναγιωτόπουλος Νίκος, 47. Στράγκας Βασίλης, 38. Ανδρής Νίκος, 36. Τζίμου Αναστασία, 34. Ράπτης Πέτρος, 34. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση. Η Τζίμου Αναστασία με το Ράπτη ισοβάθμισαν και μετά από κλήρωση παρέμεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο η Τζίμου Αναστασία. Συνεχίζω με τους υπολείπους. Μιχαλόπουλος Χρήστος, 32. Φωστίνη Σοφία, 32. Νικολάου Ειρήνη, 30. Δέμης Γιώργος, 27. Χατζικωνσταντίνου Γαρουφαλιά, 26. Και Μαμονάς Γιώργος, 22. Από αυτούς τώρα ποιοι είναι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο? Είναι οι 9 πρώτοι. Οι 9 πρώτοι λοιπόν αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο. Πείτε μας ποιοι είναι. Οι 9 πρώτοι είναι Καλοθέου, Μητσόπουλος, Βίρλος, Αναγνωστόπουλος, Κατσάνου, Παναγιωτόπουλος, Στράγκας, Ανδρής και Τζίμου. Μάλιστα. Και για την ελεκτική. Ελεκτική βγήκαν και οι 3. Ναι. Με σειρά ψήφων είναι Ζούζουλα Σπύρος, Φρέντζος Κωνσταντίνος και Ανδρής Κώστας. Και για την Ομοσπονδία. Και έχουμε για την Ομοσπονδία. Με βάση τους ψηφισάντες έχουν βγει ο Καλοθέου, ο Αντώνης, 81 και ο Μητσόπουλος ο Δημήτρης με 71 ψήφους. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι έγιναν σε καλό κλίμα οι εκλογές? Ναι, το κλίμα όπως είπα ήταν πάρα πολύ καλό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα πιστεύω στη συνέχεια, αφού ορίσουμε κάποια μέρα για να γίνει κατανομή αξιωμάτων, να βγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο σε συνεργασία με τα μέλη του, γιατί είναι πολύ βασικό τα μέλη να είναι ενεργά και να συμμετέχουν, θα κοιτάξουμε να αντιμετωπίσουμε και τοπικά θέματα και θέματα πανελλήνια μέσα από την Ομοσπονδία Πατρών, τα οποία είναι πάρα πολύ καυτά, ιδίως σε αυτό το διάστημα
τα τελευταία χρόνια που περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν όλα τα μέλη, διότι μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θα παραμείνει σύλλογος σφραγίδα. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω τα μέλη οποτεδήποτε τους ζητούμε να έρθουν, είτε σε γενικές συνελεύσεις, σε οποιαδήποτε συνάντηση, να υπάρχει σε απαρτία και συμμετοχή, διότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να μην σκύβουμε το κεφάλι με τα προβλήματα που υπάρχουν, απέναντίας να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε δυναμικά. Πραγματοποιήθηκε στις Μυκήνες του Αγαμέμνων Παλάς η ετήσια άσκηση των ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργολίδας. Το σενάριο ήθελε φωτιά στον αύλιο χώρο της επιχείρησης της Μυκήνες, καθώς και στον παρακείμενο αγροτικό χώρο και απεγκλώβηση ατόμου που είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο από τους καπνούς στις τουαλέτες του εστιατορίου. Τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους και Ναυπλίου κατόρθωσαν να δράσουν άμεσα και να θέσουν υπό έλεγχο τα συμβάντα επιτυχώς, όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άργους, Χρήστος Ρούσης. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στα πλαίσια της τριήμερης ετήσιας εκπαίδευσης των υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος, η υπηρεσία μας, αφού έκανε χθες και προχθές θεωρητική εκπαίδευση, σήμερα αποφάσισε να κάνει πρακτική εκπαίδευση στους υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο σενάριο της άσκησης που είχαμε ήταν ότι υπήρχε πυρκαγιά στον προαύλιο χώρο όπου κινδύνευαν σε πρώτη ζήτηση δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα και δίπλα ακριβώς υπήρχε δεξαμενή προπουανίου η οποία εφοδιάζει το εστιατόριο με καύσιμο για τις λειτουργικές τους ανάγκες. Αμέσως κλήθηκαν για το συμβάν αυτό δύο οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία του Άργους και αμέσως ζητήθηκε ενίσχυση και από ένα πεντάτονο όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Ναυπλίου. Σε ελάχιστα λεφτά η έξοδος της υπηρεσίας μας ήταν στο συμβάν και αμέσως έκαναν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σε πρώτη δόση το συμβάν που υπήρχε στη δεξαμενή προπανίου, η οποία κινδύνευε, όπως σας είπα, από τη φωτιά που είχε δημιουργηθεί στον προαύλιο χώρο. Και με δεύτερη εγκατάσταση, τα παιδιά κατάφεραν να σβήσουν και τη φωτιά που υπήρχε δίπλα ακριβώς από τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον προαύλιο χώρο. Ταυτόχρονα όμως, ενώ αντιμετωπίζαμε αυτό το συμβάν, όπως σας είπα, και ενώ δεν ήταν στο σενάριο της άσκησης, σκέφτηκα σαν διοικητής της υπηρεσίας να μπορέσω να δω αν η πυροσβεστική έξοδος μπορούσε να ανταπεξέλθει σε κάτι πιο δύσκολο που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σε πραγματικό συμβάν. Και έτσι ζήτησα να υπάρχει στον προαύλιο χώρο, σε διπλανό οικόπεδο, φωτιά εν υπαίθρο και ζήτησα το πρώτο αμάξι που έρχονταν για ενίσχυση από την πυροσβεστική υπηρεσία του Ναυπλίου να αντιμετωπίσει αυτό το συμβάν. Όπως και έγινε, το πρώτο αμάξι που έφτασε από την ΠΥΥ Ναυπλίου αμέσως έκανε εγκατάσταση και αντιμετώπισε αυτό το συμβάν. Και βοήθησαν και τα δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Άργους, τα οποία είχαν τελειώσει από το συμβάν που είχαμε στη δεξαμενή προπανίου. Στη συνέχεια είχαμε και άλλο συμβάν όμως. Συνεχίσαμε με τη σκέψη ότι οι πυροσβέστες πρέπει να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία. Γι' αυτό κάλεσα
την έξοδό μας και τους έδωσα ότι στο εστιατόριο μέσα από τους καπνούς που είχε δημιουργηθεί στον προάβλιο χώρο υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στις τουαλέτες του εστιατορίου. Κάλεσα τον επικεφαλής εξόδου τον κύριο Μαυρομάτη, ο οποίος αμέσως με τρία άτομα μετέβηκε στο χώρο του εστιατορίου και συγκεκριμένα στις τουαλέτες και έκανα απεγκλωβισμό του ατόμου και μου ζήτησε να έρθει το ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει. Όπως θα δείτε και στα πλάνα που έχετε τραβήξει, έγινε αμέσως ο απεγκλωβισμός και το άτομο μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο για να μπορέσει να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ. Πόσοι άντρες έλαβαν μέρος? Ναι, έλαβαν τρία οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία του Άργους με 10 άνδρες και ένα όχημα από την πυροσβεστική υπηρεσία του Ναυπλίου με 4 άνδρες. Εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι, όπως προανέφερα, ότι το πραγματικό συμβάν που πραγματοποιήθηκε σήμερα δεν ήταν όλο το σενάριο της άσκησης. Το σενάριο ήταν μόνο στο πρώτο μέρος. Το δεύτερο, όπως σας είπα, εδόθηκε εντολή να πραγματοποιηθεί επί τόπου στον τόπο του συμβάντος. Και πριν τελειώσω, και αφού ευχαριστήσω τα παιδιά και όλους τους συναδέλφους μου και την πυροσβεστική υπηρεσία του Ναυπλίου που μας συνέδραμε στο έργο τους, θέλω να σας πω ότι στα πλαίσια της εκπαίδευσης όλων των υπαλλήλων του πυροσβεστικού σώματος, από αύριο ξεκινάει, αφού τέλειωσε η τριήμερη αυτή άσκηση, η ετήσια άσκηση, ξεκινάει η εκπαίδευση του προσωπικού με την ονομασία Εμπεδοκλής, όπου σε 4 θεματικές ενότητες όλοι οι συνάδελφοι θα εκπαιδευθούν. Πρώτον, για τις δασικές πυρκαγιές. Δεύτερον, για τις πυρκαγιές σε επικίνδυνα υλικά. Τρίτον, για διασώσεις και σεισμούς. Και τέταρτον, για τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό το πρόγραμμα ξεκίνησε από το αρχηγείο μας και θα γίνει σε όλες τις υπηρεσίες ανά την Ελλάδα με σκοπό να είμαστε προετοιμασμένοι ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουμε όποιο συμβάν υπάρχει. Σε βιομηχανική περιοχή και μάλιστα στο κέντρο ανακύκλωσης Οικοσιλάν στη Νέα Κίο εξελίχθηκε το δεύτερο σενάριο της ετήσιας άσκησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας όταν ξέσπασε φωτιά σε χώρο αυτοκινήτων και καίγονταν οχήματα. Η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και η άσκηση είχε ουσιαστικά ευρήματα εκπαίδευσης, όπως δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αργολίδας, Γιώργος Δελογιάννης. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η θεωρητική εκπαίδευση των ανδρών της πυροσβεστικής, ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητά τους εν ώψη της θερινής περίοδου. Είναι στα πλαίσια της τριήμερης ετήσιας άσκησης που κάνουμε και οι δύο υπηρεσίες μαζί για το έξω των ναύτιων. Κάναμε μία άσκηση το πρωί σε χώρο συνάδελφου κοινού στο Αγαμένο Παλάς και συνεχίζουμε τώρα σε βιομηχανικό χώρο και συγκεκριμένα στο χώρο ανακύκλωσης. Τα σενάρια, όπως τα είδατε, είναι πραγματικά και εκεί πάνω σε εξωτερικό χώρο και εδώ σε πραγματικές φωτιές. Δεν ήταν στημένο τίποτα και πιστεύω ότι πέρα από κάποια καθυστέρηση που έχουμε λόγω λαϊκής αγοράς, όλα πήγαν μια χαρά εδώ. Φανταστείτε με ένα μπετόνι αφρό, μισό μπετόνι αφρό, έχουμε τελειώσει 4 αυτοκίνητα. Μάλιστα. Θα θέλαμε να μας πείτε πόσα οχήματα συμμετείχαν σε αυτή τη δεύτερη επιχείρηση. Είναι 4 οχήματα, 2 15-τονα και 2 5-τονα και 12 άτομα. Η άσκηση γενικά κρίνεται καλή, κρίνεται μέτρια, κρίνεται πάρα πολύ καλή? Οι ασκήσεις γι' αυτό γίνονται για να δούμε τα προβλήματά μας. Τι πρόβλημα θα πάμε στην υπηρεσία, θα τα δούμε όλα, τι έχουμε κάνει λάθος. Και γι' αυτό γίνονται οι ασκήσεις. Μάλιστα. Τώρα συνεχίζονται οι δράσεις σας πάνω σε αυτό το τομέα της εξάσκησης? Ναι, από αύριο ξεκινάει στο θεωρητικό επίπεδο. Θα κάνουμε διασώσεις από οχήματα ανθρώπων, θα κάνουμε δασικές πυρκαγιές και θα κάνουμε και χημικές πυρκαγιές. Θα εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό όλο και της υπηρεσίας του Άργους και του Ναυπλίου και των δύο κλιμακίων, Κρανιδίου και Τριζίνας. Βάλαμε στην αρχή δύο αμάξια, μετά βάλαμε άλλο ένα και μετά άλλο ένα. Μια κάψη υποχρεωμένη. Γιατί έχουμε πολλά έφλεκτα υλικά, να κάνουμε μια άσκηση για να μπορεί το προσωπικό να είναι κοντά σε αυτά τα συμβάντα. Όπως καταλαβαίνετε, επειδή έχουμε και χρήση φλογός, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι. Γύρω-γύρω το μαγαζί μας είναι επανδρομένο με πυροσβεστικές φωλιές και με κανονικό σύστημα το οποίο φροντίζει για αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα η πυροσβεστική υπηρεσία του Ναυπλίου μας τίμησε και ήρθε εδώ πέρα και κάναμε μαζί την άσκηση. Από ό,τι φαίνεται πήγε καλά η άσκηση. Πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι όλοι μείναν ευχαριστημένοι, και το προσωπικό
της πυροσβεστικής και εμείς. Θα ήθελα να σας πω ότι αρκετός κόσμος φίλοι σας έτρεξαν, γιατί πραγματικά φοβήθηκαν ότι καίγεται εδώ το 20 λαντ. Ναι, μπορώ να πω, κινήθηκα πάρα πολύ. Πραγματικά υπάρχουν και φίλοι ακόμα. Δεν έχουμε μόνο εχθρούς, έχουμε και φίλους. Αυτό ήταν ευχάριστο. Ήταν ευχάριστο, ευχάριστο πραγματικά. Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι τόσο ουσιαστική δουλειά και μάλιστα με εξαιρετικά αποτελέσματα πραγματοποιήθηκε επί μήνες από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του ΕΠΑΛ Άργους, αν δεν επισκεπτόταν την έκθεση των δημιουργημάτων των παιδιών μέσω των φυσικών επιστημών. Μικροί ερευνητές οι μαθητές πραγματοποίησαν τα πειράματά τους, κατέθεσαν τις γνώσεις τους και έφτιαξαν δημιουργίες με εφαρμογές στη σύγχρονη ζωή και τις εξέθεσαν με καμάρι. Συγχαρητήρια και από μας. Είναι μια ανεμογεννήτρια η οποία με τη βοήθεια του αέρα γυρνάει εδώ και δίνει δύναμη στον δυναμό που έχουμε από πίσω με αποτέλεσμα να παράγουμε ενέργεια και να τη χρησιμοποιήσουμε όπου θέλουμε. Είναι μια ανεμογεννήτρια όπως σε μικρότερο μοντέλο όπως η κέρδη. Ναι, βέβαια χρειάζεται να την ανεβάσουμε ψηλά για να... γιατί εδώ δεν έχει αέρα, έτσι και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πώς την κατασκευάσατε, πώς δουλέψατε γι' αυτό? Δουλεύουμε την αρχή της χρονιάς όλα τα παιδιά μαζί και χρειάζεται συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια από όλους. Εδώ πέρα είμαστε ηλεκτρολόγοι που έχουν φτιάξει τους αυτοματισμούς με το PLC. Έχουμε την κάθε κίνηση που κάνει το ρίσκο τραχύωνα, στο έμπολο, τα παίρνει όλα από τις εντολές, δίνει το PLC. Εμείς δεν κάνουμε κάτι, μόνο πατάμε τον κουτόν, start και stop. Ματέρετε. Αυτό είναι που φτιάξαμε και με βοήθεια δασκάλου λίγο. Δεν έχει δύναμη. Okay. Προσπαθούμε απλά υλικά να δείξουμε στα παιδιά ότι η φυσική είναι μια επιστήμη η οποία δεν είναι τόσο απόμακρη όσο τη νιώθουν, και προσπαθούμε σήμερα με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στη φυσική, να την αγαπήσουν, αλλά όχι μόνο τη φυσική, είναι και η χημεία και η βιολογία. Πειράματα λοιπόν εδώ. Πειράματα με απλά μέσα. Τέλεια. Και να δείξουμε στα παιδιά ότι αξίζει να ασχοληθούν. Άλλωστε όλο τον χρόνο είχαν ασχοληθεί ομάδες παιδιών. Σιγά σιγά έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία εδώ και 4 μήνες. Τα παιδιά με πειραματάκια στο σπίτι τους, για να μην χάνουμε μαθήματα, χρόνο μέσα. Και με τη βοήθεια σιγά σιγά προσπαθούμε για κάτι όσο και κάτι το καλύτερο μάλλον. Παίρνουμε ένα μπουκάλι δίκυλο, παίρνουμε και ένα κομματάκι από ένα άλλο μπουκάλι, το κόβουμε στη μέση και το κολλάμε ακριβώς εδώ από κάτω. Βάζουμε 4 φτερά από πάνω και 4 από κάτω. Εδώ πέρα βάζουμε τη σακούλα. Και από κάτω έχουμε το φελό. Το έχουμε ξύσει λίγο για να σφινώσει μέσα στο μπουκάλι και από τον αέρα να πετάξει. Έχουμε και ένα φελό. Και με την πίεση του αέρα φεύγει ο φελός και πετάει ο αέρας. Ναι, έχουμε και έναν κόνο εδώ πέρα. Την ώρα που το πετάμε, πριν ξεκινήσει, το βάζουμε από πάνω, βάζουμε τα σακούλα μέσα και την ώρα που έχει πετάξει φεύγει ο κόνος και ανοίγει η σακούλα. Και το κέρμα θα πέσει μέσα στη στάμνα. Θα δοκιμάσουμε. Το ψηφιδίο του Αρχιμίδη είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πείραμα, πολύ ωραία κατασκευή. Έχουμε το ψηφιδίο του Αρχιμίδη, το οποίο αποτελεί μόνο ένα τμήμα του ορολογίου του Αρχιμίδη, το οποίο ήταν 4 μέτρα. Το άκαυτο χαρτί. Το άκαυτο χαρτί. Όπως ξέρετε, σε κάθε σχολείο υπάρχει κάποιο εργαστήριο φυσικών επιστημών
και τα παιδιά μας έκαναν αυτά τα έργα, πραγματικά τα καταπληκτικά που βλέπετε σήμερα εδώ. Αποφασίσαμε αυτή τη δουλειά την οποία την κάνουν όλο το χρόνο τα παιδιά να την βγάλουμε και να την εκθέσουμε σε μια έκθεση σήμερα εδώ. Έχουμε δεχθεί πολλά σχολεία, άλλα σχολεία εδώ, τα παιδιά, και πραγματικά έχουν μείνει κατάπληκτοι. Και μάλιστα έχει μπει και η ιδέα τώρα να κάνουμε όλα τα σχολεία της Αργολίδας σε ένα χώρο εδώ στην Αργολίδα να εκθέσουν όχι μόνο το δικό μας σχολείο, αλλά και σχολεία από 5, 10, 20 πράγματα τα οποία έχουν κάνει όλο τον χρόνο και να γίνουν γνωστά σε όλα τα παιδιά της Αργολίδας. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Έλεγχος κταίω. Αφήστε το στους ειδικούς. Ιδιωτικό κταίο Ταραντήλης Παναγιώτης. Με τρεις υπερσύγχρονες γραμμές ελέγχου για όλα τα οχήματα και προσωπικό άριστα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο, είμαστε έτοιμοι για το πιο άνετο και γρήγορο έλεγχο κταίω και κάρτας καυσαερίων. Τώρα, κλείνοντας ραντεβού στο 10611, βγαίνετε διπλά κερδισμένοι. Επιβατικά από 45 ευρώ. Μοτοσυκλέτες από 30 ευρώ. Φορτηγάκια από 52 ευρώ. Ιδιωτικό κταίο Ταραντήλης Παναγιώτης. Διεύθυνση 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κίου στο Άργος. Πίσω από προσωπία Volvo, Scania, εγκαταστάσεις Ταραντήλη. Εσάς, το αυτοκίνητό σας, πότε και με πόσο περνάει. Παπα Μιχαήλ, ανακαινίζουμε και χαρίζουμε. Εποφεληθείτε σήμερα κιόλας από τις μοναδικές προσφορές μας. Όλα τα εκθεσιακά μοντέλα μας τώρα σε τιμές έκπληξη. Τζάκια ελληνικά, ιταλικά, νορβηγικά. Τζάκια σόμπες, ενεργειακά με αέρα ή καλοριφέρ, συνολικής κάλυψης έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Σε εμάς θα βρείτε τζάκια που καταναλώνουν 1 κιλό ξύλα και ζεσταίνουν το σπίτι σας. Τζάκια Παπα Μιχαήλ, Κύπρου 2, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752023777. Κάντε και εσείς τη δική σας ανακαίνιση. Τώρα η καλλιέργειά σας αλλάζει σελίδα. Τα καταξιωμένα λιπάσματα Entek, Utek και Nitrofoska αποκλειστικά από τη Euro και Magro. Το σίγουρο όνομα για εξαιρετικούς καρπούς υψηλής απόδοσης που εξασφαλίζουν ακόμη μεγαλύτερο κέρδος. Euro και Magro, το κλειδί της ανάπτυξης. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call it Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κιλικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και Σία Όμικρον Έψιλο. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά. Μπεντενίτη, 7 χιλιόμετρο Ναυπλίου Άργους. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι. Golden Deals, ένα χειροδανιστήρια Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Ναύπλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ενεχειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ενεχειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργος και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στάση Θανάσενας. Πρώτος όροφος και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα, τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος, Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια. Είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα,
σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Η μερίδα με θέμα η γαστρονομία μέσα στους αιώνες διοργανώνει το ΙΕΚ Μαγειρικής Τέχνης Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι στο Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο στο Άργος, όπου στεγάζεται, όπως είναι γνωστό από φέτος, η σχολή. Στα πλαίσια της επιμόρφωσης των καταδιζομένων μας, αλλά και επιθυμίας δικιάς τους και πολλών καθηγητών, αποφασίσαμε και σχεδιάσαμε μια ημερίδα επιμορφωτική εκπαιδευτικού περιεχομένου, η οποία δεν θα ήταν κάτι άλλο από το θα είχε συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του ΙΕΚ Μαγειρικής. Οπότε δημιουργήσαμε και σχεδιάσαμε μια ημερίδα με θέμα η γαστρονομία μέσα στους αιώνες. Και κοιτάξαμε να δομήσουμε έτσι ένα περιεχόμενο όπου θα έχει πληροφορίες τόσο ιστορικής αναδρομής της γαστρονομίας, παραδείγματος χάρη στην αρχαία Ελλάδα, το πλαισιώνουμε με ένα δεύτερο θεματικό, μια δεύτερη θεματική ενότητα με την μεσογειακή διατροφή. Συνεχίζουμε μια τρίτη θεματική ενότητα με τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής της Πελοποννήσου, καθώς και πώς παντρεύονται αυτά με σύγχρονες τεχνικές μαγειρικής. Και κλείνουμε την ημερίδα με αποκλειστικά προϊόντα της Αργολίδας και πώς αυτά επιδρούν, έτσι, η γαστρονομία δηλαδή, πώς επιδρά στην ανάπτυξη του τουρισμού. Κοιτάξτε, βλέπουμε ότι τον τελευταίο χρόνο και όχι μόνο, και τα δύο προηγούμενα έτη, υπάρχει μία άνθηση του γαστρονομικού τουρισμού. Βλέπουμε δηλαδή ότι το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας αρχίζει να προσανατολίζεται και στην βελτίωση προϊόντων που έχουν σχέση με τη γαστρονομία. Είναι μια πολύ καλή, θα λέγαμε, επένδυση. Θα λέγαμε ότι είναι μια συμπλήρωση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που επισκέπτεται έναν προορισμό και ταυτίζει ένα προορισμό με τις γαστρομαγικές ιδιότητες του συγκεκριμένου προορισμού. Τι φαγητό έχει φάει, τι πρώτες ύλες έχουν χρησιμοποιηθεί, και αυτά μένουν, ας πούμε, στην θύμηση του κάθε πελάτη, τουρίστα και επισκέπτη, και είναι και ένας λόγος που επισκέπτεται πάλι και ξαναέρχεται σε έναν τόπο μόνο και μόνο για να δοκιμάσει τα προϊόντα που είχε δοκιμάσει την προηγούμενη φορά. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί εδώ στις νέες εγκαταστάσεις μας, στο Κωνσταντοπούλιο Μέγαρο, την Παρασκευή 19 Απριλίου. 12 η ώρα το μεσημέρι ξεκινούν οι εγγραφές και 12:30 ξεκινάμε με την πρώτη ομιλήτριά μας. Θα σας πω ποιοι θα είναι οι ομιλητές μας, οι αξιότιμοι ομιλητές μας και οι εισηγητές μας. Έχει προσκληθεί η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη Όλγα, γιατί γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Και οι τέσσερις θεματικές ενότητες θα τελειώσουμε περίπου στις 5:30 με 6 το απόγευμα. Η ημερίδα. Ναι, οι εισηγητές είναι οι εξής. Ξεκινάμε πρώτα με την κυρία Θεοδώρα Καλογεράκου, η οποία είναι πτυχιούχος στεφά, κλινική διαιτολόγος και υποψήφια διδάκτορ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και θα αναπτύξει το θέμα αρχαία ελληνική διατροφή. Συνεχίζουμε με την κυρία Αγγελική Μαύρου, διαιτολόγος, η οποία είναι καθηγήτριά μας εδώ στο ΙΕΚ, κάνει το μάθημα της διαιτητικής, της τροφονοσίας και της υγιεινής, και θα αναπτύξει τη μεσογειακού τύπου δίαιτα, ένα σταθμό στην ιστορία της ανθρώπινης διατροφής και ορόσημο για την παγκόσμια υγεία. Συνεχίζουμε με έναν καταξιωμένο σεφ, και όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Μεσογείου, τον κύριο Δόξη Μπεκρή. Και μιλάμε για το σεφ του ξενοδοχείου Κώστα Ναβαρίνο, το οποίο μάλιστα παρεπιπτόντως θα σας πω ότι συνεργαζόμαστε με το ξενοδοχείο αυτό, στέλνοντας παιδιά για πρακτική εξάσκηση, όπου ο κύριος Μπεκρής θα αναπτύξει την παραδοσιακή κουζίνα με υλικά του σήμερα και του χτες, γαστρονομική μας παράδοση και σύγχρονες τεχνικές. Και κλείνουμε
με τον κύριο Μιχάλη Ντουνέτα, ο οποίος κατάγεται από την Αργολίδα και μάλιστα από το Κρανίδι, είναι και αυτός ένας βραβευμένος σεφ, καθηγητής μαγειρικής, όπου θα αναπτύξει την επίδραση της τοπικής γαστρονομίας, την ανάπτυξη του τουρισμού της Αργολίδας. Βλέπετε ότι η θεματολογία που έχουμε έτσι σχεδιάσει και έχουμε εντοπίσει είναι δομημένη κατά ένα τέτοιο τρόπο που να δίνει και πληροφορίες εκπαιδευτικές. Γι' αυτό και η μερίδα μας απευθύνεται κυρίως σε μαθητές παραγωγικών τμήματων, μαγειρικής, αγροπλαστικής, αρτοπίας και διατροφολογίας και όχι μόνο. Απευθύνεται και σε επαγγελματίες του επισητισμού, αλλά και σε κοινό που έχει ενδιαφέροντα γαστρονομικά. Εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα θα πραγματοποιηθεί από την Αργολική Λέσχη Μηχανοκίνητου του Αθλητισμού και το 4x4 Ναυπλίου το Σάββατο 20 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Κανάρη στο Ναύπλιο, όπου θα περιλαμβάνει έκθεση αγωνιστικών αυτοκινήτων, ενώ την επόμενη μέρα, την Κυριακή το πρωί, σε ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή στην Καραθώνα, θα μπορούν οι επισκέπτες να συνοδηγήσουν τα οχήματα αυτά. Τα έσοδα που θα προκύψουν θα δοθούν σε φτωχές οικογένειες του Ναυπλίου που υποφέρουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Χορηγός επικοινωνίας είναι η DR Τηλεόραση. Σκεφτήκαμε να διοργανώσουμε μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό σκοπό λόγω των δυσκολιών που έχει ο κόσμος αυτή την εποχή. Εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια και ελπίζουμε και στη συγκατάθεση του κοινού. Και γι' αυτόν τον λόγο οργανώνουμε υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπλίου μια εκδήλωση που θα λάβει χώρα το Σάββατο το απόγευμα στην πλατεία Κανάρη, όπου ο κόσμος θα μπορεί να δει από κοντά πώς είναι φτιαγμένα τα αγωνιστικά αυτοκίνητα και να ζητήσει και πληροφορίες. Και την Κυριακή το πρωί στην Καραθώνα, σε μια ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή, όσοι από τους επισκέπτες του Σαββάτου θελήσουν θα μπορούν να συνοδηγήσουν, να κάνουν μια βόλτα με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα και σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων να βοηθήσουμε κάποιες οικογένειες οι οποίες βρίσκονται σε τρομακτικά διέξοδα. Πώς θα γίνεται δηλαδή, πού θα υπάρχει το εισιτήριο στην Καραθώνα? Δεν υπάρχει εισιτήριο γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε έναν χώρο και να βάλουμε εισιτήριο. Η σκέψη είναι να κάνουμε έναν έρανο εκεί στο χώρο της έκθεσης και για την Καραθώνα το πρωί όποιος θέλει από τους επισκέπτες με ένα αντίτιμο της τάξης των 10 ευρώ θα μπει μέσα στα αγωνιστικά που θα είναι διαθέσιμα να κάνουμε μια βόλτα σε χωμάτινη διαδρομή γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι για χωμάτινους αγώνες. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούμε και να μαζέψουμε χρήματα να βοηθήσουμε τον κόσμο και να γνωρίσει ο κόσμος και τη Λέσχη και το άθλημα και να μην μας θεωρεί σαν τους γκαζάκηδες ή όλα τα άρα, λοιπόν, επίθετα. Παρασάββατο βράδυ και Κυριακή πρωί. Μάλιστα. Και με την ευκαιρία για τους λάτρες του μηχανοκίνητου αθλητισμού να υπενθυμίσουμε ότι μετά από μια απουσία 3 χρόνια περίπου δραστηριοποιήθηκε πάλι η Λέσχη και οργανώνουμε και φέτος ένα rally sprint στην περιοχή της Ιεράς Μονής Καρακαλά. Ο οποίος φέτος έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αφενός μεν μετράει στο έπαθλο Πελοποννήσου για τα rally sprint, αφετέρου μετράει και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα χωμάτινο rally και θα έχουμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και όλα τα σημαντικά ονόματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Ελλάδος. Πότε θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει την Κυριακή 28 του μηνός, στις 10 η ώρα το πρωί θα είναι η εκκίνηση κοντά στην είσοδο της Μονής Καρακαλά. Και το προηγούμενο βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, θα γίνει μια πανηγυρική εκκίνηση πάλι στο λιμάνι του Ναυπλίου, όπου θα μπορούσαν να δουν και τα αυτοκίνητα και από την υπόλοιπη Ελλάδα που θα συμμετάσχουν στον αγώνα. Ευχόμαστε ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτές τις εκδηλώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εμείς τον τρόπο μας να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε. Και έχουμε και άλλες ιδέες σχετικές, γιατί αργότερα σκεφτόμαστε να οργανώσουμε και στο Άργος μια παρόμοια εκδήλωση, σαν και αυτή του Ναυπλίου, πάντα με το ίδιο κίνητρο. Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πρέπει τώρα να συσπηρωθούμε και ο ένας να βοηθάει τον άλλον όσο μπορεί, αλληλεγγύη, το πιο σημαντικό. Επίσης, οφείλω να πω και πρέπει να ευχαριστήσω και το DRI, το οποίο είναι χωρικός επικοινωνίας για αυτές τις εκδηλώσεις και θα είναι κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και εμείς. Συμβάλλετε και εσείς και θα πρέπει να συμβάλλετε και να αναδεικνύετε πάντα τις εκδηλώσεις. Γιατί όπως είπαμε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Και πρέπει όλοι να δουλέψουμε παρέα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr.
Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένες μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 8 έως 24, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 9 έως 25 και στα νησιά από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή, ασθένες μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.